Όχι, Ελένη, εγώ δεν πιστεύω ότι στείλουν παιχνίδια αυτοί. Με γκολ. Πήρε σκητάλη από την προηγούμενη εκπομπή. Δεν πιστεύω ότι στείλουν παιχνίδια. Πού καλέ. Αυτές είναι οι αλητίες που λέγονται δεξιά και αριστερά. Δεν υιοθετούμε. Δηλαδή δεν μπορεί ένα τόσο μεγάλο σύλλογο να βάλει 5 γκολ σε ένα παιχνίδι. Δεν μπορεί. Εδώ 10 είδαμε στην Κύπρο. Στην Κύπρο η Καρμιώτησα εκείνη εκεί. Την παίξαμε 4-4-5-5 ήρθε ένα 10. Α, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορεί μια ομάδα στο μέγεθος αυτό να στήσει ένα παιχνίδι. Τώρα που είπες να στήσει, διάβασα χθες το blog σου. Όχι να στήσει. Ναι, τέλος πάντων, το blog σου διάβασα χθες για τα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στο ραδιόφωνο. Είναι μια οπτική την οποία δεν την έχουν σκεφτεί πάρα πολύ και εγώ δεν την είχα σκεφτεί. Ότι το να παίξουν ιδανικοί σου κόντρα στην ομάδα σου και χάνει ο Ουάρντα το απίστευτο τέτα-τέτ. Γίνεται η στραβή, κάθεται η κέντα. Τι σχέση έχει με τα στιμένα παιχνίδια αυτά. Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω πώς κολλάει η ρετσινιά. Αυτό που λέμε τα στι. Πώς κολλάει η ρετσινιά στον άνθρωπο. Γίνεται η κέντα και βάζει αυτόν τον κόλο Γιαννούλη στην Τούμπα. Άντε να αποδείξει ο Γιαννούλης, είτε ο Ουάρντα, ή ο Χατζησέας κάνει μια κεφαλιά προς τα πίσω εκεί για να καθαρίσει μια φάση και τη βάζει και μέσα. Που συμβαίνει. Άντε να πεις τώρα εσύ ότι ο Χατζησέας, μα πώς να τη βγάλεις τη ρετσινιά. Στείλουν παιχνίδια στη Β' Εθνική, λέω, ρε. Αυτά που αναφέρθηκαν. Ναι, επειδή το πήγες από το ένα σημείο στο άλλο, γι' αυτό και εγώ επανήλθα. Καλημέρα να πούμε, ραδιοφωνικό ΠΑΟ 24 στον Λίμπερο 107,4. Μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, το ΠΑΟ 24 στον Λίμπερο 107,4. Απορίες με τα γραφικά, υπάρχει ένας πλουραλισμός στα διάφορα με τα γραφικά. Υπάρχει ένα όνομα το οποίο κυκλοφορεί από το πρωί και απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως θα τα πούμε και για τον Διεθνή Ρουμάνο. Υπάρχει θέμα Πρίγιοβιτς, το οποίο κρατάει εδώ και αρκετές ημέρες. Υπάρχουν όμως και χορηγοί. Είναι θέμα όμως. Έχει τεντώσει. Έχει τεντώσει και είναι θέμα. Είναι θέμα όταν μπαίνει στην πραγματική του διάσταση. Το θέμα είναι θέμα. Σαν θέμα. Όχι, άλλα λέμε εμείς, άλλα λένε οι άλλοι, άλλα γράφουν οι Γάλλοι και η Λεκύπ. Ναι. Πάμε λίγο. Λοιπόν, υπάρχει και συλλαλητήριο την Κυριακή. Έτσι, 2 το μεσημέρι, νομίζω στο Λευκό Πύργο, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι η μάζοξη βεβαίως για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Υπάρχει έτσι μια κινητικότητα στα πέριξ της πόλης και όχι μόνο για να διαδηλώσουν και να φωνάξουν γι' αυτό το καυτό θέμα το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Ωστόσο, στις 3 υπάρχει και παιχνίδι στην Τούμπα, έτσι. ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης, κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια από σήμερα. Από την Κέρκυρα, εκεί που στήθηκε μια μικρή Τούμπα, θα μεταφερθούν στην Τούμπα. Νωρίτερα, φαντάζομαι, αρκετοί από σας θα περάσετε και από τον Λευκό Πύργο, εκεί που είναι η διαδήλωση για το μεγάλο θέμα αυτό της ονομασίας Μακεδονία, που αφορά πολύ κόσμο, και κατόπιν στην Τούμπα. Πάμε λίγο. Να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα θέματά μας. Πάμε στα μεταγραφικά που είναι πιο εμπορικά. Το θέμα του φόρου θα το πιάσω τελευταίο, γιατί πρώτα απ' όλα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Μολέδο, που παρότι βιάστηκαν αρκετοί συνάδελφοι να γράψουν ότι από την περασμένη Παρασκευή νομίζω ότι γίνεται ταξίδι στην Αθήνα για να κλείσει, φτάσαμε Τρίτη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της μεταγραφής. Με τα ανταλλάγματα παίζει ένα παιχνίδι, με τα λεφτά του Μολέδο πιστεύω εγώ ότι παίζει το βασικότερο, τα λεφτά που χρωστάει ο Παναθηναϊκός στο Μολέδο. Αυτή η μεγάλη εκκρεμότητα που υπάρχει. Ναι, τα οποία λεφτά, εγώ είχα ενημέρωση από πλευρά Παναθηναϊκού μάλιστα, ότι θα τα δώσουν από τα λεφτά που θα πάρουν τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να το ξανασκέφτηκαν. Σου λέει, μήπως να το δώσουμε καλύτερα χωρίς αυτά τα λεφτά και καλή καρδιά. Θα πάρει τόσα εξάλλου στον ΠΑΟΚ, σου λέει ο άλλος. Όχι, μπορεί να βάλουν και τον ΠΑΟΚ να πληρώσει και αυτά, έτσι όπως έγινε τώρα. Και εδώ είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία. Κοίταξε, δεδουλευμένα είναι. Αφού είναι δεδουλευμένα, καλά κάνει ο ποδοσφαιριστής και τα διεκδικεί αυτά τα χρήματα. Θεωρεί ότι υπάρχει ένα ποσό το οποίο του οφείλεται από πλευράς Παναθηναϊκού και το διεκδικεί. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως. Με αυτήν την οικονομική στενότητα που υπάρχει, δεν φαίνεται απόλυτα διατεθειμένος να το δώσει. Μπορεί να μην έχει και αυτά τα χρήματα να τα δώσει ο Παναθηναϊκός στην πλευρά του Μολέδο, και εκεί κάπου υπάρχει αυτή η σύγχυση, αυτό το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές που δημιουργεί και την όποια καθυστέρηση στην συγκεκριμένη υπόθεση. Περιμένουμε λοιπόν όμως στις μέσα στιγμή. Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι τελειώνει ένα meeting στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και θα εξαρτηθεί από αυτό, από ότι θα γίνει, αν θα ανέβουν άμεσα
ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Ντίνος Διαμαντόπουλος με τον παίκτη στη Θεσσαλονίκη και να τελειώσουν και τα τυπικά με τους δανεικούς, παύλα αγύριστους, γιατί κάπως έτσι είναι το πλάνο. Το story, ναι. Ναι. Ο οποίος ΠΑΟΚ πληρώνει και τους δανεικούς, έτσι. Καλά, αυτό εννοείται. Τέλος πάντων, για ένα δανεισμό 6 μηνών, 4 μηνών, ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει. Παίκτες που τους ιερώς θα πληρώνουν το Μολέδο, τον Παναθηναϊκό κτλ. Κτλ. Αλλά τέλος πάντων, πρωτάθλημα πας να πάρεις, τον χρειάζεσαι. Κίνητρο θα έχει ο παίκτης γιατί είναι τα λεφτά. Όλοι αντιλαμβάνονται τι θα συμβεί αν ο ΠΑΟΚ πάρει πρωτάθλημα με τον Ιβάν Σαββίδη να δίνει λεφτά και, και στην κούκλα που χαιρέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή πιστεύω θα περάσει από τη Τζιμισκή, ωραία, και θα δώσει λεφτά στην κούκλα. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πρόβλημα δεν είχε κάνει το κίνητρο. Δεύτερη μέρα διαμονής στην Λιβαδιά, μπήκαν μέσα. Ήταν ένα μπάτζετ το οποίο δεν το υπολόγιζαν. Αντίσκηνα. Δεν το υπολόγιζαν. Βγήκαν εκτός προϋπολογισμού εκεί με την έντονη βροχόπτωση στη Λιβαδιά και δεύτερη μέρα διανυτέρευση, ξενοδοχείο, τεχνικό επιτελείο, παίκτες, πολλά έξοδα. Πάμε λοιπόν. Περιμένουμε σήμερα, νομίζω, είναι η κρίσιμη μέρα. Και όχι αν θα γίνει, αν δεν γίνει. Θα γίνει. Το θέμα είναι πόσο θα δακωθούμε. Έτσι όπως έγινε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι σήμερα θα κλείσει η υπόθεση, αργά ή γρήγορα. Θα ανέβουν Διαμαντόπουλος και Μολέδος στη Θεσσαλονίκη για να πέσουν υπογραφές και να τελειώσει και αυτό το μέτωπο. Ένα μέτωπο το οποίο μακάρι να κλείσει για να ξεκινήσει το επόμενο. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό για τον ΦΟΡ. Λένε για τον ΦΟΡ ότι υπάρχουν δύο τάσεις μες στον ΠΑΟΚ. Μία τάση που λέει για ότι πρέπει να πάρθει επιθετικός και αυτή η τάση εκφράζεται προσωποκριτικά από τον Ράσβαν Λουτσέσκου και αυτό φαίνεται, νομίζω ότι πρέπει κάποιος να είναι αφελής για να πιστεύει ότι ο Λουτσέσκου είναι καλυμμένος σε αυτή τη θέση κάνοντας rotation μεταξύ εντός και εκτός έδρας αγώνων και η άλλη τάση είναι του Μίχελ ο οποίος δεν θέλει να πάρθει φορ γιατί απλούστατα θέλει να παίζει ο Πρίγιοβιτς για να βρεθεί μια πρόταση η οποία θα είναι ικανή να φέρει κάποια μεγάλα ποσά στον ΠΑΟΚ γιατί αυτή τη στιγμή και ο Μίχελ πιέζεται πάρα πολύ από το άνοιγμα στο budget. Πιέζεται γιατί υπάρχουν πολλά ενεργά συμβόλαια, πολλά μεγάλα συμβόλαια που δεν παίζουν, πολλά τέλος πάντων πράγματα τα οποία δεν φέρει αυτό 100% ευθύνη, να τα λέμε όλα. Αλλά πιέζεται να φέρει έσοδα. Εδώ όμως πρέπει να αξιολογήσουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Θέλει να πάρει πρωτάθλημα ή να μειώσει το άνοιγμα. Τη φετινή χρονιά. Τη φετινή χρονιά. Είναι ερωτηματικό. Είναι ερωτηματικό και για μένα από τη στιγμή που έχεις βάλει το χέρι βαθιά στη τσέπη, βάλω το λίγο ακόμα να πάρουμε φόρ, είναι η πιο κρίσιμη θέση για το κομμάτι του πρωταθλήματος. Το όνομα που γράφουμε σήμερα είναι του Κεσέρου. Κλάουντιο Κεσέρου από τα 18 του παίζει στη Γαλλία. Γύρισε στα 31 του φέτος, το 86 γεννηθής, προς 32. Παίζει στην Λουντογκόρετς και Ευρώπη δηλαδή και στο Βουλγαρικό Πρωτάθλημα. Μετράει 12 γκολ, 9 assist. Παίκτης που έχει τα χαρακτηριστικά που ψάχνει ο Λουτσέσκου. Και παίκτης που παρουσιάζει μια σταθερότητα στις χρονιές του. Παίζει 30 γκολ. Μια συνέπεια στα γκολ. Παίζει 30 γκολ, πρόπερσε νομίζω 15 με τη Στεάουα και παραπρόπερσε 28 με τη Στεάουα. Και γι' αυτό λίγο ψάχνοντας το βιογραφικό του και το ιστορικό του σε κάθε μεταγραφική περίοδο, το όνομά του φιγουράρει μεταγραφικά. Από Ιταλία σε Γαλλία μέχρι Τουρκία. Υπάρχουν διάφορες ομάδες από τη Φιωρεντίνα μέχρι την Κόνιασπορ που ακούγονται γι' αυτόν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι μια από τις επιλογές ψηλά στη λίστα. Επιλογές οι οποίες έχουν αξιοπιστία. Δεν είναι, επειδή είναι Ρουμάνος, πολλοί θα πούνε ότι είναι μπλεγμένος ο Λουτσέσκου. Δεν είναι μπλεγμένος ο Λουτσέσκου. Σε αυτή την ιστορία. Ο Λουτσέσκου μόνο σε τρεφό ζήτησε και ο Λουτσέσκου νομίζω ότι είναι ικανοποιημένος ακόμη και με το Γιουνές, αν το φέρουν από τη Β' Τουρκίας πάλι. Χαμζά Γιουνές. Τον οποίο ξέρει καλά, ναι. Τον οποίο είχε στην Ξάνθη και τον είχε βγάλει πρώτο σκόρ από τα θέματα σου. Ναι, ναι, ναι. Του είπε έλα, τα παράτησε όλα ο Γιουνές, πήγε στην Ξάνθη και του βγήκε και του δύο, και τον δύο, και του Γιουνές και του Λουτσέσκου, η επιλογή αυτή στο 100%.
Ναι, ακόμα και αυτόν θα είναι καλυμμένος ο Λουτσέσκου και να έχει δηλαδή έναν πιο πλήρη φορ. Σε πρώτη φάση πάντως η περίπτωση του Κεσέρου δείχνει πιο ουσιαστική, πιο σίγουρη, πιο υψηλού επίπεδου. Δεν ξέρω πώς να το πω. Κίνηση που ξέρεις τι θα σου δώσει. Νομίζω ότι το ρίσκο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι για ένα παιδί το οποίο δεν είχε τραυματισμού στην καριέρα του καθόλου, που έπαιζε, που έχει ευρωπαϊκές συμμετοχές πάρα πολλές. Διεθνής ενεργεία, έχει συμμετοχές στη League One, League N, πώς λέει το League N. Πες την, στην πρώτη κατηγορία, Σταύρο, δεν είμαστε του γαλλικού Μεσάνς. Στη League N, που έχει συμμετοχές αρκετές, και στη League D, και στη League D, ωραία, της Γαλλίας, για περίπου 6-7 χρόνια έπαιζε στη Γαλλία. Που με τη Στεάουα βγήκε πρώτο σκόρερ και έκανε παπάδες. Που και στη Λουντογκόρα, που είναι μια ομάδα που παίζει, έπαιξε τη Champions League μαζί τη και Europa League ομίλους φέτος. Συμμετοχές συνεχώς. Διεθνής ενεργεία Ρουμάνος και με συμβόλαιο που να λύγει το καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση και προσιτή οικονομικά και ουσιαστική για να καλύψει ο ΠΑΟΚ ένα κενό πάρα πολύ σημαντικό. Κακά τα ψέματα. Και άλλες περιπτώσεις υπάρχουν. Δηλαδή, άμα σας πει κανείς ότι δεν υπάρχουν λύσεις στο Γενάρη, είναι αστείο. Γιατί τον Γενάρη ουσιαστικά μπορείς να κλείσεις όλους τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους το καλοκαίρι, πληρώνοντας το κάτι της στις ομάδες τους που ανήκουν, ναι. Ωραία, αλλά κάτι λίγα και να τους πάρεις αγορά, όχι να τους δανειστείς, όπως συνέβη την τελευταία φορά, γιατί ξεχάσαμε να πάρουμε τον παίκτη τηλέφωνο. Στη Βουλγαρία λες να διαβάζουν sites. Sites. Λες. Μπορεί να διαβάζουν και να ενημερώνονται οι παίκτες, πιθανότατα, ναι. Αν και εφόσον. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Κεσέρου μαθαίνουμε ότι έχει και άλλες προτάσεις. Ακριβώς. Ποια είναι, Ελένη? Λοιπόν, είπες και εσύ προηγουμένως ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Γενάρης, οι μέρες που διανύουμε, είναι ιδιαίτερα έτσι καυτές για τον Κεσέρου. Υπάρχει έντονη κινητικότητα για τον ποδοσφαιριστή. Βεβαίως, η Κόνιασπορ φαίνεται να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Μάλιστα, τόσο οι Βούλγαροι όσο και οι Τούρκοι το προχωρούν λίγο το θέμα και κάνουν λόγο για συμφωνία, τουλάχιστον προφορική, για επαφές που είναι προχωρημένες με την πλευρά Κεσέρου. Οι Βούλγαροι σημειώνουν ότι στη Λουντογκόρετς αμείβεται με 600.000 ευρώ και οι Τούρκοι φέρονται διατεθειμένοι να του προσφέρουν 500.000 ευρώ συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια, πληρώνοντας βεβαίως το κάτι της τους στην Λουντογκόρετς, προκειμένου να τον πάρουν 6 μήνες πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του εκεί. Δεν είναι αναφέρουμε αυτό γιατί ουσιαστικά είμαστε ικανοί να πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα του Κεσέρου, να συμφωνήσουμε μάλλον με τη Λουντογκόρετς και ο Κεσέρου να έχει υπογράψει αλλού. Δεν το πάρουμε δανεικό και αυτό μέχρι το καλοκαίρι. Δεν είναι όμως μόνο η Κόνιασπορ. Το Νοέμβριο φάνηκε ότι η Στεάουα ψάχνει την επιστροφή του στην ομάδα του Βουκουρεστίου. Υπάρχει ένα έτσι ενδιαφέρον των Ρουμάνων για τον συμπατριώτη τους. Και κάπου εκεί υπάρχει και μια δική του τοποθέτηση. Γιατί ρωτήθηκε από τα μίντια της Βουλγαρίας τι ακριβώς συμβαίνει με το μέλλον του, αν θα παραμείνει στην ομάδα. Υπήρχαν πολλά μεταγραφικά σενάρια για τον Κεσέρου και ο ίδιος είπε ότι επειδή έγινε Νοέμβριο συγκεκριμένη συνέντευξη και συγκεκριμένη τοποθέτηση, είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το μέλλον μου. Θέλω να μιλήσω με τους ανθρώπους της ομάδας, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας και από εκεί και πέρα μπορεί να ανανεώσω το συμβόλαιό μου το οποίο λύγει το καλοκαίρι. Μπορεί όμως να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι και κατόπιν να τους ευχαριστήσω και να φύγω ή να φύγω ακόμη και τον Γενάρη, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά με φόντο το μέλλον του. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο πρωτοδιάλειμμα. Ερωτήσεις μόνο στο στη σελίδα στο Facebook. Μας, το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4 για να απαντηθούν. Και έχουμε και Πρίγιοβιτς, έχουμε τι γράφουν οι Γάλλοι, ποιο είναι το ρεπορτάζ και ποιο είναι το ποσό το οποίο φαίνεται διατεθειμένη να δώσει η Ρεν σε πρώτη φάση. Γράφουν και οι Ρουμάνοι, λέει ο Γρηγόρης εδώ Ατρίδης, γράφουν για Καϊσέρισπορ, βεβαίως, για τον Κεσέρου. Ναι, το όνομά του υπάρχει σε διάφορα μεταγραφικά και από Γαλλία κάπου. Λογικό είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολλά γκολ και πολλές ασίστ στην καριέρα του. Μιλάμε για 200 γκολ καριέρας. Και από Γαλλία κάπου υπήρχε ενδιαφέρον.
Είναι ένας, όπως είπες και εσύ Σταύρο, ένας παίκτης ο οποίος έχει μια σταθερότητα στην απόδοσή του, έχει μια συνέπεια στα γκολ και είναι λογικό και επόμενο σε ηλικία 31 ετών, εν ενεργεία ποδοσφαιριστής με την Εθνική Ρουμανίας, να απασχολεί και να υπάρχει ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του 6 μήνες πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του εδώ με την Λουντογκόρετς, που όπως αναφέρουν οι Βούλγαροι 600.000 ευρώ συμβόλαιο. Αυτά. Okay. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Και ενώ οι συζητήσεις για Μολέντο καλά κρατούν, στον Παναθηναϊκό εμφανίζονται κάποιοι που δεν θέλουν να την κάνουν ξαφνικά, δεν ξέρει κανείς ποιος διοικεί, ποιος δεν διοικεί. Από Πειραιά μεριά αρχίζουν και βγάζουν διαρροές ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το Χουλτ. Άλλο και αυτό, δεν ισχύει, να ξέρετε. Για τον οποίο Χουλτ χτες έγραφαν οι Άγγλοι για Νότιγχαμ Φόρεστ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στα 300 χιλιάρικα. Ναι, ναι, ναι. Κάνε λίγο το puzzle στο μυαλό σου. Μα ναι, και τελικά, πού το στέλνουν, να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πού το στέλνουν, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει θέμα Χουλτ στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία από χθες μας έχουν μπερδέψει. Και σήμερα καταλήξαμε κάπου. Υπήρχε διαρροή από Ελλάδα πλευρά ότι η πρόταση της ΡΕΝ στον ΠΑΟΚ και τον Πρίγκοβιτς είναι 4,5 εκατομμύρια. Βγαίνει η Λεκύπ σήμερα και λέει ότι η πρόταση της ΡΕΝ είναι 2,5 εκατομμύρια. Αναφέρουμε τα νούμερα για να δούμε πόσο ενδεικτικό είναι το να, πόσες πιθανότητες υπάρχουν για να συμβεί κάτι. Τα 2,5 εκατομμύρια είναι αυτά που έδωσε ο ΠΑΟΚ για να αγοράσει τον Πρίγκοβιτς από την Πολωνία. Και να σου πω και κάτι. Δεν χάνονται κάποια εκατομμύρια στο δρόμο από Θεσσαλονίκη για Γαλλία. Χάθηκαν κάποια εκατομμύρια. Κάποιες βαλίτσες με χρήματα έμπαιναν σε κάποια αεροδρόμια. Ναι, αφού δεν πετάς από Θεσσαλονίκη, πετάς από Καβάλα, μπορεί να αφήσει εκεί κανένα εκατομμύριο. Από Καβάλα για. Τέλος πάντων, αν έλεγαν οι Γάλλοι 4,5 και εδώ ήταν 2,5, όντως θα είχαν χαθεί. Επειδή είναι αντίστροφα, δεν έχουν χαθεί. Αλλά το αστείο είναι ότι μαθαίνουμε ότι η γαλλική διαρροή είναι πιο πραγματική. Και πιο κοντά. Πιο κοντά. Τα 2,5 εκατομμύρια που λένε οι Γάλλοι δεν είναι 2,5, είναι 2,25. 2,25. Με 4,5 η ελληνική διαρροή. Λίγο απέχει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η πρόταση δεν είναι καν επίσημη. Είναι μεταφορά ενός ατζέντη για τις διαθέσεις της ΡΕΝ, ενός μεσάζοντα που κάνει τη δουλειά. Φήμες λένε για έναν Τούρκο μεσάζοντα που έχει εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν το έχω τσεκαρισμένο αυτό, γι' αυτό λέω φήμες. Αλλά τσεκαρισμένο είναι σίγουρα ότι η πρόταση της ΡΕΝ στο μιλητό που ήρθε είναι 2,25 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αντιλαμβάνεστε όλοι ότι με αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ η μεταγραφή. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει δημόσια δέσμευση του Γιώργου Σαββίδη ότι ο Πρίγκοβιτς δεν θα πουληθεί. Άρα νομίζω ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση, Ελένη μου, πρέπει να έχουμε λήξει συναγερμού. Κοινώς ούτε το 1 τέταρτο, έτσι με τα 2,25 εκατομμύρια που είναι έτσι η προσφορά. Η διάθεση, για να το θέσουμε καλύτερα, εφόσον δεν υπήρχε πρόταση και υπήρχε μεσάζοντας από την ΡΕΝ στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ούτε το 1 τέταρτο της ρήτρας του Πρίγκοβιτς, που είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Όσο και να ανέβει η ΡΕΝ, δεν θα μπορέσει να φτάσει ποτέ στις απαιτήσεις που έχει ο ΠΑΟΚ. Να δεις που στο τέλος θα βγει και ζημιωμένος ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως το πάμε. Αν συνυπολογίσεις το πόσο τον πήρε από τη Λέγκια, τι συμβόλαιο του δίνει. Μύθις μόνο να βάλεις, ναι. Πάει πάνω πολύ. Είναι σαν τα συμβόλαια που μένουν στον ΠΑΟΚ, αυτά που ανέφερες προηγουμένως. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι με αυτά τα νούμερα θα γίνει καμία μεταγραφή Πρίγκοβιτς. Δεν νομίζω ότι δεν μπορεί όταν ξεκινάει μια ομάδα από τα 2,25 το μπορεί να φτάσει στα 3,200, άντε 3,400. Χοντρά, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει με αυτά τα νούμερα. Και με 3,400 ο ΠΑΟΚ μέσα θα είναι, άμα τα βάλουμε κάτω. Το είπε και το ξεκαθάρισε και ο πρόεδρος της ΡΕΝ σε συνέντευξη του. Ναι, ο Πρίγκοβιτς είναι μια περίπτωση που μας ενδιαφέρει. Είναι ένα ποδοσφαιρικό project το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον για την ΡΕΝ. Αλλά δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις στην παρούσα φάση για την απόκτηση του Σέρβου. Είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουμε τον Πρίγκοβιτς τη δεδομένη στιγμή. Όπως είπες και εσύ, αν η διάθεση είναι τα 2,25, πόσο να ανέβει η ΡΕΝ γνωρίζοντας
ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί με κάτι λιγότερο από 5, θα πω εγώ. Δεν υπάρχει θέμα με τον Πρίγιοβιτς. Εγώ το βρίσκω λίγο αστείο όλο αυτό που γίνεται. Να έχει πει ο ΠΑΟΚ ότι δεν μπορείτε και συνεχώς να γίνονται κινήσεις για να φέρουν προτάσεις δεξιά και αριστερά. Δεν μπορείτε, παιδιά. Απλά είναι τα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Τζαν Μακάμπος. Το ενδιαφέρον της Κεζλεπιλική, εκδήλωση ενδιαφέροντος λέγεται, δεν είναι πρόταση. Διερευνητική επαφή της τουρκικής ομάδας για να μάθει αν δίνεται ο Τζάλμα. Υπάρχει ένα θέμα με τον Τζάλμα. Ο Λούμπος Μίχελ πριν το παιχνίδι με το Λεβαδιακό έπιασε τον Αγκολέζο και τον ενημέρωσε ότι δεν είναι στα πλάνα της ομάδας. Αμέσως μετά μπήκε στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, έβαλε 2 γκολ και άλλο ένα προχθές 3. Και για όσους βασικός και στα 2 παιχνίδια. Πρόσεξαν τον τρόπο πανηγυρισμού του Τζάλμα. Νομίζω ότι κάτι δείχνει, βάζοντας το χέρι μπροστά στα μάτια, στο πρόσωπό του. Φωτογραφία την οποία ανέβασε και πριν από λίγο στο προσωπικό του λογαριασμό. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι, αν είναι διπλής ανάγνωσης ή όχι. Άμα θέλουμε το συγκεκριμένο. Βγάζουμε την ανάγνωση, αν όχι δεν τη βγάζουμε. Η ουσία είναι να πει ο ίδιος τι εννοεί, γιατί εμείς οι κασίες μπορούμε να κάνουμε χιλιάδες. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στο ρόστερ του με τους μεσοεπιθετικούς. Δεν ήρθε καμία πρόταση για να αδειάσει το κομμάτι. Είναι από τα σημεία δηλαδή που υπάρχουν 8 ουσιαστικά παίκτες για 3 θέσεις και τα επίσημα παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν είναι μόλις 18, αν πάμε τελικό. Και ψάχτηκε ένας τρόπος από τον Μίχελ να αδειάσει λίγο το συγκεκριμένο κομμάτι του ρόστερ. Μέχρι τώρα δεν υπήρξε κάποιο άλλο ενδιαφέρον για κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή. Υπάρχει αυτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά της Gezlebir League, η οποία βέβαια θα πρέπει να ενημερωθεί και για τις προθέσεις του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν διατίθεται να δώσει τζάμπα το Τζάλμα. Θα υπάρχει ένα σημαντικό νούμερο το οποίο θα ζητήσει. Το οποίο νομίζω ότι θα ξεπερνά το εκατομμύριο. Δεν ξέρω κατά πόσο η Gezlebir League είναι διατεθειμένη να το κάνει αυτό το πράγμα. Για να παίξει που νομίζω τον είχε στο ρόστερ της παλιότερα. Δεν τον είχε. Ναι. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Κάμπος. Αυτό που είπες προηγουμένως, ότι του είπε ο Μίχελ πριν την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό ότι του μετέφερε. Το θέμα είναι αν του μετέφερε κατόπιν συζήτησης ή επιθυμίας του Ράσμα Λουτσέσκου, έτσι, εξάλλου ο προπονητής πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο και ο προπονητής θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο ή όχι. Δηλαδή, αν το ότι θα πρέπει να βρεις ομάδα, να φέρεις πρόταση για να υπάρχει μια αποφόρτιση στα εξτρέμ, ήταν και επιθυμία του Λουτσέσκου. Να βάλουμε και αυτό τον παράγοντα μέσα στη συζήτηση. Ο Λουτσέσκου 2 αγώνες σερί τον ξεκινάει. Και αυτό κάτι δείχνει, ναι. Και εγώ λέω επίσης ότι όταν θα καίει μπάλα, ο Τζάλμα θα παίζει. Δεν θα παίζει ο Λιμνιός. Όταν εννοώ ότι θα καίει μπάλα και ο Βιερίνια θα πάει στη θέση του. Ναι. Πιο πιθανό να δούμε το δίδυμο Τζάλμα Βιερίνια παρά Λιμνιός Βιερίνια. Εντάξει, παρά Μακ Βιερίνια. Ο οποίος Μακ δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Όπως και να το κάνουμε. Αυτός είναι και ο λόγος, το θέμα με τους 8 μεσοεπιθετικούς, είναι και ο λόγος που τέθηκε σε κάποια φάση από τον ΠΑΟΚ και όχι από τον Παναθηναϊκό, ενδεχόμενο δανεισμό του Μιστακίδη. Ναι. Και το όνομα του Γιάννη Μιστακίδη έπεσε στο τραπέζι. Αλλά εδώ εμφανίζεται και η δομή του ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, 8 παίκτες για 3 θέσεις. Ωραία. Μεγάλα συμβόλαια περισσότερη. Ή μεγάλα project, όπως το Λιμνιού που είναι αγορά 800.000. Ως επένδυση για το μέλλον. Ναι. Ένας δεξιός μπακ, κανένας αριστερός μπακ αποκτήθηκε τώρα μόλις. Μισό εξάρι, 2 φορά αντί για 3. 3 στόπερ, εντάξει ήταν και ο Ζαμπράνο, 4 και αριθμητικά ήμασταν μια χαρά. Και 5 τερματοφύλακες. Και με τον Μπόικο να φιγουράρει ξανά στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ για να κλείσουμε δεκάδα. Με τον μάνατζερ του Μπόικο να μας παίρνει κάθε τρεις λίγο τηλέφωνο και μας ρωτάει, να μας ενημερώνει μάλλον γιατί αυτό κάνει, ότι ο Μπόικο κλείνει στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Είναι από τα κάθε μέρα κλείνει. Κάθε μέρα κλείνει στον ΠΑΟΚ ο Μπόικο.
Και τώρα που είπε εξάρι, ήρθε μήνυμα από τον φίλο εδώ που λέει: Γεια σας παιδιά από την Ασπρόμαυρη Στοχόλμη. Σταύρο, η ομάδα θέλει οπωσδήποτε ένα εξάρι σκύλο με ποιότητα. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι για να βάλουμε κάποιες πινελιές. Στο 6 όμως πονάμε και είναι πολύ παράξενο που δεν το βλέπουν στην ΠΑΕ. Το βλέπουν στην ΠΑΕ, αλλά πόσες αλλαγές θα κάνουν μέσα τη σεζόν. Πόσες αλλαγές θα κάνουν. Και στο τέλος της σεζόν θα πήγαν να καλύψουν αυτά που δεν καλύφθηκαν μέσα στο καλοκαίρι, στο τέλος του καλοκαιριού εννοώ. Εντάξει, πήραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Είναι πολλά τα μηνύματα για εξάρι. Που ψάχνονται για εξάρι και θέλουν εξάρι. Τι να το κάνω τώρα. Τώρα. Δες πότε είχα γράψει το κείμενο για τον Ιτήση της Γάνδης στο φιλικό που παίξαμε το καλοκαίρι. Ένας άλλος φίλος λέει, ο Κωνσταντίνος έχει επικρατήσει η άποψη ότι τα παιχνίδια με Πλατανιά και Ατρόμητο ο ΠΑΟΚ τα πήρε με βοήθεια διαιτησίας. Τα μέσα της Αθήνας, σε παρένθεση και κάποια ντόπια, δούλεψαν γι' αυτό. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ως πότε θα παίρνουν βοήθεια χωρίς να ανοίγει μύτη. Πάλι εμείς είμαστε οι αλτρουιστές. Ρωτάει ο φίλος Κωνσταντίνος. Δεν είμαστε αλτρουιστές, όμως στη διαρροή που υπάρχει. Θα τιμωρηθεί. Δεν παίζουν ρόλο οι εντυπώσεις. Οι εντυπώσεις παίζουν ρόλο στα σχόλια από κάτω από τα κείμενα. Όχι εμείς τότε, εσείς τότε. Φαίνεται, εσείς που κάνετε διάλογο με όλους αυτούς. Που 30 χρόνια συσφάζουν και κάθεσαι και συζητάς μαζί τους. Εγώ δεν μιλάω με Ολυμπιακούς πλέον. Δεν μιλάω, αποφεύγω. Καλά. Και δεν το είναι, σούπερ θέμα δεν, το οποίο δημοσιεύεται. Δεν είναι μόνο στην τη φετινή σεζόν. Είναι γενικότερο το φαινόμενο με Ολυμπιακούς. Διαβάζεις όμως θεματάρα εκεί. Βλέπω, εκεί έχεις απορροφηθεί. Με νεκροφόρα διακινούσαν κοκαίνη στη Λακωνία. Πέφτουν τα σύννεφα. Στη Λακωνία. Και κοκαίνη στη Λακωνία, μάλιστα. Αφού έφτασε κοκαίνη και στη Λακωνία, σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα κρίσιμη, είπες και εσύ, και για τον Μολέδο, για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Όμως, επειδή το θέμα έχει δεύτερη και τρίτη ανάγνωση στα έμψυχα ανταλλάγματα που αφορούν το πάζλ της συγκεκριμένης μεταγραφικής κίνησης του Μολέδο από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, ένα από αυτά αφορά βεβαίως τον Έργους Κάτσε. Ήταν θολό το τοπίο μέχρι χθες αργά το βράδυ, γιατί ο ποδοσφαιριστής ψαχνότανε και για άλλη λύση και κυρίως στο εξωτερικό. Ωστόσο, μετά από μία σειρά επαφών του εκπροσώπου του με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, όλα έδειχναν χθες το βράδυ ότι κλείνει προς Παναθηναϊκό, κλείνει με γιώτα, έτσι. Βεβαίως θα έπρεπε να διευθετηθεί το θέμα των μπόνους που έχει στο συμβόλαιό του ο Κάτσε, το θέμα της μετακίνησής του στον Παναθηναϊκό. Όλα δείχνουν ότι θα μεταβεί στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ως πληρωμένος από τον ΠΑΟΚ και εκεί πέρα το καλοκαίρι όταν ΠΑΟΚ και Κάτσε θα έχουν χωρίσει τους δρόμους τους, ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει ένα ποσοστό, να έχει δηλαδή δικαιώματα πάνω στον ποδοσφαιριστή, πάνω στο κεφάλαιο Έργους Κάτσε. Είναι όμως λεπτομέρειες οι οποίες δεν ξεκαθαρίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, λεπτομέρειες που νομίζω περισσότερο θα πάρουν την τελική τους κατάληξη, την οριστική τους κατάληξη σήμερα, συνεχίζοντας έτσι ένα νέο κύκλο επαφών. Όλα χθες το βράδυ έδειχναν ότι ο Κάτσε οδεύει προς τον Παναθηναϊκό, απάντησε θετικά στην διάθεση του Παναθηναϊκού και κυρίως του Μαρίνου Ζουνίδη να τον συμπεριλάβει στο δυναμικό της ομάδας. Από εκεί και πέρα είναι οι λεπτομέρειες που θα πρέπει να διευθετηθούν για να κλείσει και το θέμα των έμψυχων ανταλλαγμάτων πέρα από τα χρήματα που θα βάλει στα ταμεία της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία βεβαίως προηγουμένως θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή την εκκρεμότητα, αυτή την οικονομική εκκρεμότητα που έχει με την πλευρά του Μολέδο και γι' αυτό κιόλας ο ποδοσφαιριστής μπαινοβγαίνει από χθες, όπως λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, στα γραφεία της ομάδας για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα, βέβαια, Σταύρο, οι Βραζιλιάνοι το βιολί τους. Εντάξει, Βραζιλιάνοι το έκανε το παιχνίδι. Στα δημοσία, ναι, είναι και αυτά τα από τη στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει κινητικότητα στην Ελλάδα, ότι υπάρχει μια ομάδα που κινείται για τον Μολέδο. Οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν σταματήσει τα δημοσιεύματά τους και χθες βγήκε ένα δημοσίευμα από την Βραζιλία, το οποίο ανέφερε ούτε λίγο το πολύ ότι ο Μολέδο πιέζει την πλευρά του Παναθηναϊκού, επιθυμεί να επιστρέψει στην Ιντερνασιονάλ, κάνει ό,τι μπορεί και ούτω καθεξής σε μια κίνηση τακτικής από την πλευρά της βραζιλιάνικης ομάδας. Και πάμε να πούμε τους χορηγούς μας, γιατί ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα συνδεθούμε μετά στη γραμμή 8 με τον Νίκο Μοσχοβίτη. Παιχνίδι σήμερα, θα πας.
Δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνω. Ήθελα να πάω. Δεν προλαβαίνεις. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Βεβαίως υπάρχει παιχνίδι στο μπάσκετ, ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε ρυθμούς Basketball Champions League ο ΠΑΟΚ. Ταλαιπωρία βεβαίως για τους φιλοξενούμενους. Θα μας τα πει όλα ο Νίκος Μοσχοβίτης στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Να είμαστε πάλι πίσω μετά πάλι το διαφημιστικό διάλειμμα. Η καρέκλα συνεχίζει να τρίζει. Ελαιόλαδο βάζουν σε αυτή, Χρήστο? Ή με ηλιέλαιο κάνουμε δουλειά? Και κάνουμε... baby oil να βάλεις, θα κάνει δουλειά. Baby oil, πού ξέρεις μόλις το baby oil? Το καλοκαίρι. Καλοκαίρι βάζεις baby oil. Γιατί να μην βάλω? Νομίζω. Γιατί να μην βάλω? Εναλλακτικές σου δίνω και με κράζεις στον αέρα, δηλαδή εντάξει. Νομαλάρες. Τέλος πάντων, ας μην βγάλουμε το πραγματικό μας εαυτό, ας δείξουμε ένα προφίλ διαφορετικό. Πάμε. Να δώσουμε χαιρετίσματα στο ασπρόμαυρο Ηράκλειο και στον φίλο τον Μαρίνο. Υπάρχει μια γκρίνια για τη διαιτησία. Με αφορμή τις διαιτησίες Βάτσιου, στη Λιάρα και τέτοιο. Και στο πόσο ΠΑΟΚ βγαίνει ρηγμένος από όλη την υπόθεση διαχείρισης της διαιτησίας. Στο τέλος ξύζουν τον γαμπρό, λέω εγώ. Στη Λιάρα έκανε μεγάλο λάθος με τα Γιάννη, εννοείται. Μεγάλο λάθος. Είναι πέναλτι, είναι στο 0-0. Κόβεις τα πόδια της κακής ΑΕΚ εκείνη τη μέρα. Και στην αμέσως επόμενη φάση βάζει τον γκολ. Και κάπως έτσι αλλάζει όλο το παιχνίδι. Ήταν τυχερή η ΑΕΚ. Γιατί ήταν κακή. Γλίστασε και ο Μιχαήλτερος, πάντως τώρα μην θυμόμαστε τα ίδια. Η διαιτησία δεν έχει σχέση με προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή όντως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν πάρει ένα-δύο σφύριγματα παραπάνω από εμάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε λοιπόν μπάσκετ σήμερα βέβαια, 7.30 ώρα, που παίζει την ύπαρξή του στην Ευρώπη σε μια αναμέτρηση που πρέπει πάση θυσία να κερδίσει απέναντι στην Γαλλική Σαλόν. Ο Νίκος Μοσχοβίτης είναι μαζί μας να μας πει τι γίνεται λίγες ώρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Νίκο. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται? Όλα καλά. Πώς είμαστε? Είμαστε καλά σχετικά. Έχουμε ταλαιπωρηθεί και εμείς από μια ίωση, είναι η αλήθεια, αυτές τις μέρες. Εσύ ή η ομάδα? Παλεύουμε. Και η ομάδα και εγώ και ο περισσότερος κόσμος. Η ομάδα θέλει να κάνετε αντιγρυπικό, φίλε, 10 ευρώ, τετραπλό κάναμε. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με γρήπη. Τι? Είναι κάτι σαν μικρή γαστρεντερίτιδα, κάτι τέτοιο, μια τέτοια... Γαστρεντερίτιδα ή είναι γαστρεντερίτιδα ή είναι... Όχι, όχι, συμπτώματα, όχι γαστρεντερίτιδα, τέλος πάντων, εντάξει. Ποιοι ταλαιπωρήθηκαν την ομάδα? Ταλαιπωρήθηκε ο Κόνιαρης και ο Γκος, αλλά θα είναι κανονικά διαθέσιμη. Σήμερα κάναμε προπόνηση κιόλας και σήμερα και χθες. Αυτό που πιάνει πάντα τις θέσεις όλες τους γκάρ τώρα έπιασε. Δεν γίνεται να πιάσει ένα γκάρ και ένα ψηλό, πρέπει να είναι δύο γκάρ. Ναι, κάναμε προπόνηση όμως τα παιδιά. Κάναμε προπόνηση κανονικά, ο Μαργάρης δεν θα είναι διαθέσιμο. Ο Γκος γι' αυτό δεν έπαιξε πολύ με τον Πανιόνιο. Ναι, και με τον Πανιόνιο και ο Κόνιαρης είχε θέμα με τον Πανιόνιο. Ναι. Αλλά δεν το έχουν ξεπεράσει 100%, αλλά δεν υπάρχει θέμα μη συμμετοχής τους. Και τον δύο. Ημόντιο. Και ο Ζάρας με τον... να θυμηθώ και τον Τζόουνς που είχε το χτύπημα στο μάτς με τον Πανιόνιο. Ο Ζάρας είχε ένα θέμα στο καρπό, το δεξί του. Ο Τζόουνς από το... που είναι πολύ άσχημο πέσιμο που έκανε στο παιχνίδι, είχε χτυπήσει το αριστερό του χέρι, αλλά δεν είναι κάτι... Πονέσαμε εμείς γι' αυτόν. Ο Τζόουνς έχει πάντα ένα κακό πέσιμο σε κάθε παιχνίδι, πιστεύω. Ο Τζόουνς αυτή τη φορά ήταν λίγο σοκαριστικό, γιατί έφευγε σε γωνία τραπεζιού, έτσι όπως έφυγε. Με καλώδια κάτω... Ναι, ναι, δηλαδή για εκατοστά δεν έφυγε άσχημα. Πώς χώρεσε εκεί πέρα, ένα άνοιγμα υπήρχε μικρό, μήπως, εκεί πήγε, ναι, και έπεσε. Μήπως το κάνει επίτηδες, μήπως του αρέσει, όπως άλλοι κάνουν budget jumping, ο Τζόουνς κάνει, ξέρω εγώ, τρώει μπίστους σε κάθε παιχνίδι, ειδικά όταν έχει ανοιχτό γήπεδο και πάει για το lay-up. Είναι 90% να σκοτωθεί, εντάξει, χτύπα ξύλο, να μην σκοτωθεί. Ναι, αλλά είναι, πάντα σηκώνεται, δεν έχει θέμα δηλαδή, ούτε να χάσει συνέχεια παιχνιδιού, ούτε τίποτα. Εντάξει, ναι, και προχθές αυτό το παίξιμο ήταν πολύ άσχημο, ήταν πολύ άσχημο όπως έπεσε, εκεί που έπεσε. Για να κλέψει μια μπάλα από παναφορά, έτσι. Κινδύνευσε ο κουμπάρος μου εκεί, ήτανε... Ήτανε, κινητοποιήθηκε αμέσως, ο Χορχεράτα. Δεν φανέλα ήταν, να ξέρεις. Τι? Κινητοποιήθηκε αμέσως ο Χορχεράτα. Ναι, Ράκα είχε. Ναι, ναι. Φου, τι, ναι, βρήκε. Ναι. Τι από αυτό δεν είπαμε τίποτα. Ποια ήταν η πιο εντυπωσιακή φανέλα που είδες?
φίλε, εμφανίστηκε άνθρωπος τώρα με φανέλα Καρατζουλίδη. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ρε. Γράφαν τότε ονόματα από πίσω. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Καρατζουλίδης, δηλαδή εμένα αυτή μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν ένας ο οποίος είχε φανέλα του Πέτζα από τους Kings, αλλά κανονική φανέλα, όχι τη ρέπλικα. Ναι. Δηλαδή φαινόταν ότι ήταν πολύ ακριβή. Ναι. Ποια άλλη, του Καρατζουλίδη μου ήταν που με συγκλώνησε. Δηλαδή που το είδα και λέω, ρε, εσύ δεν γίνονται αυτά. Υπήρχε φοβερός Βαγγέλης Γαλατσόπουλος με φανέλα Ματ Νίλσεν. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή τώρα η εικόνα είναι φοβερή. Δεν, φαντάζομαι την καημένη τη φανέλα. Ναι. Σου λέω τώρα, δεν περιγράφεται η εικόνα. Αυτή του Καρατζουλίδη ήταν που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και είχε και ένα σκηνικό με το Magic, το οποίο εντάξει ήταν. Πρέπει να το πεις, πρέπει. Ναι, ήταν φοβερό, γιατί ήταν η φανέλα του τελικού, των ξυρισμένων κεφαλιών, την οποία όταν πήρε το κύπελο ΠΑΟΚ, ο Magic και οι περισσότερες φανέλες τους δώσαν, τέλος πάντων τους τις πήραν, δεν ξέρω εγώ τι έχει γίνει στο τέλος. Και εμφανίστηκε ο εγγονός του Γαϊτάνη, το μικρό δεν το θυμάμαι, φροντιστής της ομάδας τότε, ωραία, που είχε δώσει τη φανέλα στην κόρη του και ο εγγονός του πήγε με την κόρη του στο γήπεδο και φόρησε τη φανέλα και τη χάρισε στο μάτι φυσικά και για να μπει στο μουσείο. Η φανέλα αυτή είχε χαθεί, η φανέλα, αλλά βρέθηκε έτσι το Σάββατο. Ωραία. Τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, πηγαίνοντας στα σημερινά. Κάτσε να δούμε την βαθμολογία, ρε φίλε, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Περίμενε. Εδώ έχουμε κάνει κάποιες νίκες. Καταρχάς να πούμε ότι η Σαλόνη ήρθε χθες από Χρυσούπολη Καβάλας, έτσι. Ναι. Είχε μια ταλαιπωρία. Τη γνωστή ταλαιπωρία που τρώει αρκετός κόσμος, είναι η αλήθεια. Προσπαθεί να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη πλέον με το αεροπλάνο. Δεν πειράζει, αυτή ασφάλεια είναι η ταλαιπωρία. Τελικά τι ώρα έφτασαν το απόγευμα, έτσι. Πετούσαν για περίπου καμιά ώρα και πάνω από τη Θεσσαλονίκη και. Μπας και προσγειωθούν. Πιο μετά ήταν να προσγειωθούν στις 3:20, μετά από κάνα δύο ώρα περίπου προσγειώθηκαν στη Χρυσούπολη και από εκεί ήρθαν ο δικός. Οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι πρωταθλητές Γαλλίας, αλλά φέτος θα πηγαίνουν πολύ άσχημα στο εγχώριο πρωτάθλημα, είναι στην πρώτη τελευταία θέση, αλλά πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟ κατάφεραν να κερδίσουν τη Βιλερμπάν με 32 πόντους. Βέβαια η Βιλερμπάν δεν κάνει και αυτή φέτος την πορεία που θα ήθελε, είναι στη μέση βαθμολογίας. Μετά από αυτή την ήττα είχε και αλλαγή προπονητή, έναν προπονητή που ήταν εκεί περίπου 4 χρόνια, τον JD Jackson, αλλά σε κάθε περίπτωση ήρθαν με καλή ψυχολογία. Γιατί έχουν μείνει πάρα πολύ χαμηλά. Νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα είχα δει, ας πούμε, κάτι δηλώσει που λέγανε ότι και ο πρόεδρος και ο προπονητής ότι πλέον είναι στο χέρι των παιχτών, το να αλλάξει εικόνα της ομάδας, και μετά από αυτές έτσι από αυτό το ταρακούνημα ήρθε μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη επί της Βιλερμπάν το Σάββατο, μάλιστα με 32 πόντους. Η απόσταση που λες και εσύ, Σταύρο, για τη βαθμολογία είναι μια νίκη. Στο ίδιο επίπεδο είναι και η Ventspils, η οποία παίζει στη Γερμανία σήμερα, στην ώρα της Ludwigsburg. Λογικά θα χάσει δηλαδή. Η λογική λέει ότι θα χάσει, ναι. Και αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει σήμερα, σίγουρα έχει πολύ περισσότερες ελπίδες για πρόκριση. Αν καταφέρει μάλιστα να πάρει και τη διαφορά του συν 14, που δεν είναι εύκολο, βάζει από κάτω του από τώρα τη Σαλόν. Ως το πιο σημαντικό παιχνίδι το χαρακτηρίζει ο Παπαθεοδόρου χθες, έτσι. Μέχρι το επόμενο, ναι. Κοίτα, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα αυτή τη στιγμή, είναι το πιο σημαντικό. Είναι παιχνίδι το οποίο πρέπει όπως και δίποτε να το πάρει. Γιατί αν το χάσει, θα είναι θαύμα μετά να αποκριθεί. Αν το πάρει, σίγουρα θα έχει πολύ περισσότερες ελπίδες. Απομένουν μετά τρία μάτς. Το ένα είναι η Τενερίφη, το οποίο, μια Τενερίφη η οποία είναι περασμένη ουσιαστικά στην επόμενη φάση. Παίζει για το... Ο Βάσκος τι κάνει και όργια κάνει. Παπάντες κάνει. Το μάτζε την Πασκόνια το είδα και είναι πραγματικά... Είναι παλιός καλός βασιλιάδης. Και παίζει και για το Ριτσότη, αν θυμάσαι τον παίχτη που έβαλε το καλάθι στο παρατάκι στο τέλος. Και ουσιαστικά έδωσε την νίκη στην Τενερίφη, ο αρχηγός της ο οποίος τραυματίστηκε. Έπαιξε για αυτόν ουσιαστικά με την Πασκόνια και ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε 16 πόντους και νομίζω είναι σταθερά σε καλή εικόνα. Νομίζω ότι αναγεννήθηκε λίγο στην Τενερίφη. Ωραία, κάνουμε την παρένθεση με την Τενερίφη. Βλέπω εδώ στατιστικά. Είμαστε σχεδόν σε όλους τους τομείς ίσοι με την Σαλόν.
Δηλαδή ναι. Δίποντα 50% εμείς, 49,3% αυτοί. Τρίποντα 31,9% εμείς, 35% αυτοί. Στις βολές βέβαια αυτό το 67% που έχουμε λίγο θέλει βελτίωση. Επιθετικά 9,8-9,6%. Αμυντικά 25-25%. Εντάξει, νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Φρικαστικά ίδια τα στατιστικά. Δηλαδή, τι να σου τόσο καταλάβεις τώρα. Blocks, μόνο στα κλεψίματα έχουμε 1,5 διαφορά πάνω εμείς. Λάθη 13-12. Δηλαδή, απίστευτη ισορροπία. Εντάξει, είναι δύο ομάδες που είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Οι Σαλόντα έλεγαν και χθες και οι παίχτες του ΠΑΟΚ και ο προπονητής. Ναι, μεν είναι μια γαλλική ομάδα, αλλά επειδή έχει αρκετούς έμπειρους παίχτες, δεν έχει την κλασική εικόνα μιας γαλλικής ομάδας. Δηλαδή, μιας ομάδας που έχει πολύ μεγάλη αθλητικότητα και προσπαθεί ανά πάσα στιγμή να τρέξει και να ανοίξει το γήπεδο. Είναι μια ομάδα που όντως έχει μεγάλη εμπειρία στο ρόστερ της και ψάχνει το σετ παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει το Μαργαρίτη σήμερα. Είναι τελικό, δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα το πρωί που έγινε απόλυτη προπόνηση στο γήπεδο. Είναι σημαντικό πρόβλημα, όπως και να το κάνουμε. Και θα πρέπει να καλύψει και αυτό το κενό. Ο Χρυσικόπουλος έλεγε μετά το μάτσο τον Πανιόνι ότι ο ΠΑΟΚ έχει αρκετή ποιότητα στο ρόστερ του για να καλύψει οποιοδήποτε κενό υπάρχει επιθετικά. Απλά νομίζω ότι το κενό του Μαργαρίτη δεν είναι μόνο επιθετικό, είναι και το κομμάτι έχει εκεί στην άμυνα. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Προφανώς και θα πάρω περισσότερο χρόνο και ο Χρυσικόπουλος, λογικά και ο Χαραλαμπόπουλος στο 4. Πιθανολογώ ότι παρότι δεν ήταν στον αρχικό προγραμματισμό, μάλλον και ο Τζάκσον θα πάρει περισσότερο χρόνο μέσα στο παιχνίδι. Εργαλείο φίλο Τζάκσον. Έχει καλά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα είναι ανέτοιμος. Θέλει ακόμη χρόνο, όπως είπε. Σήμερα, από σήμερα ξεκινάει το γύρισμα. Άρα λοιπόν, εμείς κυνηγάμε τη Βένσπιλς και τη Σαλόν ουσιαστικά. Αν χάσει η Βένσπιλς, αν χάσει και κερδίσουμε και τη Σαλόν, πάμε όλες τις 5 νίκες. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ παίζει στη Λετωνία με τη Βένσπιλς τελευταία αγωνιστική. Έχει την Τενερίφη εκτός έδρας την άλλη εβδομάδα, έχει μετά την Επτούνα στο Παλατάκι και τελευταία αγωνιστική των ομίλων πηγαίνει στη Λετωνία για να παίξει με τη Βένσπιλς. Το προβλημάτισες, Νίκο. Κάνει υπολογισμούς. Η Τενερίφη έχει παίξει, η Λούντασμπουργκ αυτά εδώ τα έχει παίξει ή έχει δύσκολο πρόβλημα. Δεν το έχω δει το πρόγραμμά της, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω δει. Νομίζω ότι έχει ένα ακόμα δύσκολο με μία από τους δύο. Νομίζω ότι έχει ένα ακόμα. Αλλά δεν το έχω μπροστά μου τώρα για να σου πω με σιγουριά. Περίμενε. Θα σου πω εγώ. Παίζει με την Λούντβισμπουργκ εντός. Ναι. Με την Τενερίφη εκτός. Είμαι. Και με την... έχει δύο ήττες, λέω εγώ. Και τα δύο έχει. Και την Καζακστάν παίζει αγωνιστική. Ενώ εμείς... Κοίταξε, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει σήμερα και δεν κερδίσει η Βέντσπιλ μέσα στη Γερμανία, που εντάξει θα είναι έκπληξη όπως και να κάνουμε, είναι αρκετά πιθανό να πάει τελευταία αγωνιστική στη Λετωνία και να παίζει εκεί την πρόκριση. Και πάντα συλλογή ότι εδώ θα κερδίσει την Νεπτούνας, έτσι. Άσχετο θα γίνει με την Ερήφη. Μάλιστα. Θα δούμε, θα δούμε. Νίκο μου, είναι πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι. Πρωτάθλημα παίζουμε στο Φάρο, στη Λάρισα. Παρακαλώ, μην τη λες τη λέξη. Για κάποιο λόγο δεν θέλει να πάει ο Νίκος Μοσχοβίτης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ενώ υπάρχει πρόταση να μεταβεί στη Λάρισα για να μεταδώσει ζωντανά το παιχνίδι. Όχι, δεν είναι απόσταση η απόσταση στο θέμα μου, Σταύρο μου. Δεν άκουσες τι είπε, μη μου λες αυτή τη λέξη. Πες μου, Λάρισα. Δεν υπάρχει ψυχολογία με το που βλέπω Φάρος. Το παιδί δεν είναι καλά. Με τους Φάρους, με τη τέτοια, με το φως έχεις το πρόβλημα. Βγάζει έναν αρνητισμό. Δεν έχεις και άδικο, τώρα που το θυμήθηκα. Τώρα το θυμίζεσαι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το διαχειριστώ ακόμα. Παρότι έχει περάσει αρκετός καιρός. Εγώ πιστεύω, Νίκο, ότι μόνο αν πας από κοντά θα το αντιμετωπίσεις face to face και θα δεις την αλήθεια για να προχωρήσεις παρακάτω. Προσπαθώντας να το εγκλωβίσεις, δεν κάνεις κάτι. Ας τελειώσει το σημερινό παιχνίδι και στα επόμενα 24 ώρα θα υπάρχει μια εσωτερική πάλι για να δούμε τι θα κάνουμε. Χωρίς το Βαγγέλη Μαργαρίτη, λοιπόν, σήμερα ο ΠΑΟΚ στις 7.30, έτσι. Mm-hmm.
Στο Power Sports Arena θα σε ακούσουμε ζωντανά και από τον Λίμπερο 107,4. Το πιο σημαντικό παιχνίδι μέχρι και το επόμενο. Νίκη για να παραμείνει ζωντανό ο Πάο και να κοιτάει με αισιοδοξία τη συνέχεια. Ωραία, Νίκο. Ξεκουράσου τώρα. Σε κουκουλασμένο. Λίγο καλή δύναμη στη μετάδοση τη απογευματινή. 7.30 ώρα. ΠΑΟΚ Σαλόν. Έχει και ένα άλλο που θα πρέπει να είναι χορηγό τη. Δεν ασχολούμαι. Πώς λέγεται. Ελάν. Δεν είναι και Βιάν. Ωραία, να είστε καλά. Δεν μου λες, ποια ομάδα ποδοσφαιρική είχε πάθει ένα σύμπτωμα γαστρεντερίτιδας και ήταν νοκάουτ. Θύμησέ μου, που έπαιζε με τον ΠΑΟΚ, τον ποδοσφαιρικό. Καλά, εδώ η Τσεσεκά στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό. Πέρα από την Τσεσεκά, σου λέω με εμάς το καλοκαίρι, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κάπως είχαμε φάει, ναι, ναι, που είχαν μεγάλο πρόβλημα. Στην προπόνηση είχαν 5-6 άτομα. Η Λιμπερέτς ήτανε. Η Λίμπερετς ή η Σπάρτακ. Α, η Λίμπερετς ήταν. Εκεί, όχι εδώ. Εκεί, όχι εδώ. Δεν ήταν καλοκαίρι. Μην αφήνουμε και σκιές. Καλοκαίρι δεν ήτανε. Πιο μπροστά ήταν. Ο Μίλους ήταν. Ναι, που είχε. Τα τελευταία δύο γκολ του Κλάους. Που είχε θέμα σοβαρό με το. Με θέμα γαστρεντερίτιδας. Καμιά 5, 6, 7, 8 παίκτες. Τελικά τέλος καλό, όλα καλά. 2-3 είχαν το θέμα, αλλά το είχαν διωγγώσει λίγο. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συμβαίνουν και αυτά. Και μπήκαν ατυχή μέσα και μας παίζανε μονότερμα στην αρχή. Ναι, ναι. Φάγαμε και τον γκολ. Που έλεγες εσύ, έτσι παίζουμε, γαστρεντερίτιδα. Ναι. Και μετά και έκανε ο Ροντρίγκες μια κούρσα και κερδίσαμε εκείνο το πέναλτι που είχε κάνει ο Μιχάλης ο Μερισσίδης στο θεϊκό. Νομίζει ότι τόσο γρήγορα τρέχει ο Κλάους και όχι ο Ροντρίγκες. Τον είπε Κλάους στη μετάδοση τότε. Που δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, μπορεί να πάτησε ένα σπριντ κι εσύ. Εντάξει, δεν έχει πατήσει ποτέ σπριντ στη ζωή σου. Κλάους εκείνο το σπριντ δεν θα το κάνει ούτε με βοηθήματα της NASA. Ηρέμησε το θέμα, Κλάους, τώρα που το λες. Συνεχίζει κανονικά στο Ισραήλ, στη Μακάμπι Χάιφα. Αν και φούντωσε και τον Οκτώβριο. Δεν υπήρχε θέμα για εμάς με τον Κλάους. Όχι, δηλαδή, όχι. Το θέμα γενικά που αφορά τον Κλάους και το μέλλον του. Mm-hmm. Για το αν θα παραμείνει ή όχι στην Μακάμπι. Mm-hmm. Συνεχίζει. Εκτέλεσε και το πέναλτι, το πέμπτο, το οποίο έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του για το κύπελο. Θα ανοίξουμε γραμμές με το διάλειμμα. Θα ανοίξουμε γραμμές, βεβαίως. Mm. Αφού δεν έχουμε μηνύματα έτσι στην SMS-χέρα μας. Απάντησε ο φίλος που μας κατηγόρησε. Ο φίλος δεν απάντησε, απάντησαν άλλοι που λένε ότι Σταύρο μόρφινες. Ή επιβεβαιώνεις το τίμο θηλυκός κόλκας. Λοιπόν, ένα τέτοιο μήνυμα πήραμε. Μπορούμε να πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας απορίες και ερωτήσεις εδώ για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. 287-888. Καλείτε μετά το διάλειμμα. Να είμαστε. Κακές οι γλώσσες. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές 287-888 για να τα πούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί. Θα δώσουμε και εισιτήρια, αλλά στο τέλος της εκπομπής. Όχι τώρα, στο τέλος. Τώρα να μείνουν οι γραμμές ανοιχτές για τον κόσμο που θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Δεν θα το ξεχάσουμε, θα μείνετε μαζί μας γιατί σας έχουμε διπλά εισιτήρια από τη Στοίχημαν, έτσι, 6 διπλά εισιτήρια. Λίγο πριν το τέλος θα μας ακούσετε να λέμε να καλέσετε για τα εισιτήρια. Τώρα καλείτε για να επικοινωνήσετε για ερωτήσεις, απορίες, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε περί μεταγραφικών και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Χρωστάμε μερικά μηνύματα από την σελίδα μας βεβαίως στο Facebook, εδώ το Λίμπερο 107,4 Το Λίμπερο 107,4 λέω. Το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Έχετε πάρει θέση και για τα μπασκετικά δρόμενα, τα οποία συζητήσαμε πριν από λίγο. Η Σαλόν έχει να παίξει με Γερμανούς και Τενερίφη, Σταύρο και Νίκο. Ακόμη, οπότε αν κερδίσουμε σήμερα και την Βένσπιλς, πιστεύω ότι τη βγάζουμε εκτός τετράδας και παλεύουμε με την τελευταία για την τέταρτη θέση. Οπότε και με μισό πόντο σήμερα. Ένας άλλος φίλος λέει, δώστε κάτσε και Κωνσταντινίδη πληρωμένο στον Παναθηναϊκό να του ζητάνε δανεικά. Πείτε τέτοια. Δεν υιοθετούμε βεβαίως τέτοια πράγματα. Καλησπέρα τον πρωτοφύλλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πότε τελειώνουν μεταγραφές στην Ελλάδα, παιδιά? 31 Γενάρη. Σήμερα πόσο έχουμε? 16. Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μολέδο μέχρι σήμερα? Τότε όχι. Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με τον Ρουμάνο σήμερα αυτό τον Λουντογκόρετ και να τελειώσουμε μέχρι τις 31?
Εντάξει, αργήσαμε, είναι φίλε. Ένα θέμα αυτό. Αργήσαμε, φίλε, αργήσαμε πάρα πολύ. Έπρεπε να ξεκινήσουμε πριν κανένα μήνα περίπου. Τώρα δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να υπογράψει κι αλλού, θα πάμε να τον πάρουμε δανεικό. Χριστέ μου. Αχ, Χριστέ μου. Δεν μου λες. Κοίταξε να δεις. Όλοι βγάζετε μια σιγουριά για το Μολέδο. Εγώ που εμπλέκεται Παναθηναϊκός και ο Αλαφούζος δεν έχω πολύ καλό feeling, αλλά ας υποθέσουμε ότι εσείς έχετε δίκιο. Μέχρι πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα? Εγώ το δίνω 90% να γίνει. Ωραία, πάντα αφήνω ένα 10% για το λόγο που εσύ λες. Βέβαια, σοβαρά μιλάς τώρα. Απλά θεωρώ ότι σήμερα τι άλλο θα βρουν να συζητήσουν, ξέρω εγώ. Δεν έχει πρέπει σημασία. Να έχουν λύσει με σανατολικό. Σταύρε, το ξέρεις καλά ότι όσο παρατείνεται μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, ανοίγει το παράθυρο για ενδεχόμενες στραβές. Δεν είναι κάτι παράλογο αυτό το πράγμα. Όχι, έτσι γίνεται συνήθως. Βέβαια, έτσι γίνεται συνήθως. Εδώ η συζήτηση αυτή ξεκίνησε με στραβή. Πήγαμε να αγοράσουμε και τελικά θα δανειστούμε. Ακριβώς έτσι. Και κάτι τελευταίο. Εγώ είμαι ξεκάθαρα εναντίον σε κάποια πράγματα. Θεωρώ πολύ άδικο να βάζει στο ίδιο τσουβάλι τον Κουλούρη και τον Πρίγιοβιτς, λέγοντας ότι και οι δύο δεν είναι επαρκείς για αυτό που θέλουμε. Άκου λίγο. Είναι σαν να τους εξισώνεις, Σταύρο. Δεν εξισώνω κανένα. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα, άκου να δεις. Όταν ο προπονητής ο ίδιος κάνει rotation, εγώ τι μπορώ να πω, μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που έκανε ο Λουτσέσκου στον Πρίγιοβιτς ήταν πρόστιχο. Πρόστιχο, τι εννοείς, του βάλεις αλτιέρες. Πρόστιχο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο άλλος έχει σερί γκολ. Παίζεις εκτός έδρας, αλλά απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με τα δεύτερα, δεν μπορείς να μου βάζεις πάλι τον Κουλούρη μέσα. Τον άλλο τον τζαλακώνεις, ρε. Τον τζαλακώνεις τον άλλον. Ψυχολογικά. Εσύ σκέφτεσαι έτσι. Εσύ. Ο άλλος σκέφτεται αλλιώς. Και βρε, σου λέει, πέντε εκτός έδρας με κορυφή Πρίγιοβιτς δεν τα κέρδισα. Μα και ο άλλος δεν έχει 0 γκολ, 0 assist, δεν έχει συνεισφορά καμία ρεσί. Είναι... Δεν είναι έτσι ακριβώς, φίλε. Κάνει κάποιες δουλειές που δεν τις κάνει ο Πρίγκοβιτς. Όχι ότι είναι... εγώ δεν εξισώνω τον Πρίγκοβιτς με τον Κουλούρη. Ούτε η αγοραστική ποδοσφαιρική αξία είναι η ίδια. Εννοείται αυτό. Και στην τελική, να σου το πω κι αλλιώς. Σε έναν ιδεατό κόσμο, σε έναν ιδεατό κόσμο, ρε παιδί μου, όλοι οι παίκτες βγαίνουν και όλοι οι παίκτες γίνονται αλλαγή. Στον πραγματικό κόσμο ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Όπως δεν περιμένω να κάνει rotation στη θέση του Μάτος ή στη θέση του Βαρέλα. Τι rotation να κάνει, γιατί είχε άλλον. Ναι. Ακόμα και να είχε, δεν περίμενα να κάνει rotation όμως. Κίτσιο έπαιζε πέρσι. Κάποιοι παίκτες, εσύ, Σταύρε, χρειάζονται μια λίγο διαφορετική συμπεριφορά. Ο προπονητής εκτιμά, ρε φίλε, ότι δεν είναι αυτός ο παίκτης που χρειάζεται ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι, το λέω εγώ, να εσύ. Το γεγονός το λέει, ρε αγόρι μου. Δεν το λέμε εμείς. Ναι, ρε, εσύ, αλλά θα χρειαστεί αυτός ο παίκτης να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά τον επόμενο μήνα, γιατί ουσιαστικά σε αυτόν θα στηρίξει τις επιθετικά. Σε αυτόν θα στηρίξει την ρεσί. Σταύρα, δεν μπορεί να είναι χαλασμένος. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, το κάνουμε τεμενάδες. Θέλει λίγη διπλωματία. Μπορώ να το πω, ρε, με αυτό λέω. Ρε αγόρι μου, η ομάδα έχει σημασία. Αν ο οποιοσδήποτε παίκτης, μην τον πας εκεί, δεν δίνει αυτά που θέλει ο προπονητής στην ομάδα, δεν θα παίζει. Δηλαδή ο Κουλούρης. Εγώ γιατί φαγώθηκα. Δεν του δίνει ούτε ο Κουλούρης αυτό που θέλει, ούτε ο Πρίγκοβιτς αυτό που θέλει. Αυτό και τι κάνει, που είπε ένας άλλος φίλος είπε κάτι πολύ σωστό, ότι ο Πρίγκοβιτς δοκιμάστηκε εκτός έδρας σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ ήταν άνω κάτω. Σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ ψαχνότανε. Υποτίθεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες σταθερές αυτή τη στιγμή. Δεν τον έχουμε δει καθόλου τον Πρίγκοβιτς εκτός έδρας. Όταν έχεις τέτοιες απώλειες και πλέον δεν σε παίρνει να κάνεις νέα. Δεν θα δεις και ρίσκα. Και αν θες την προσωπική μου γνώμη για να κλείσω, εγώ και εγώ είμαι για εξάρι, φίλε. Ούτε ο Κάνιερ μ' αρέσει, και εγώ είμαι για εξάρι. Ούτε ο Τσίμιρος μ' αρέσει σαν εξάρι. Τώρα μίλαμε χαζομάρες. Δηλαδή, αν είναι να πάρουν επιθετικό ή εξάρι, χίλιες φορές να πάρουν ένα μοσχάρι εκεί στη μεσαία γραμμή, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Έχεις τόσους πολλούς επιθετικογενείς παίκτες, κάποιος θα το βάλει τον γκολ. Κάποιος θα το βάλει, φίλε. Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου για το 6, ξέρεις πολύ καλά ποια είναι η άποψή μου και τώρα. Τώρα είναι δυνατό να μην έχεις κάποιο. Να σε πω και κάτι. Η ανάγκη να μαρκάρει ο επιθετικός, ο λόγος για τον οποίο δεν γουστάρει ο Λουτσέσκου τον. Δημιουργείται σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη aggressive εξαργείου. Εννοείται. Δηλαδή. Συμφωνούμε. Άντε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται? Καλά. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Θα μου λες συνοικία. 58, φίλε μου. Τι 58? Το λεωφορείο που πας. Περιοχή εννοείς.
Α, τι μου περιοχή μου πες να σου πω. Ναι, ναι. Και νόμιζα ότι μου πες ηλικία. Σε τι είμαι η φορία. Σε λίγο θα μας πεις αφημί. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Σαλαμίνα. Σαλαμίνα, την ασπρόμαυρη. Ναι. Για λέγε. Ασπρόμαυρη πραγματικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω, έχω μια πορεία αργά μου του. Αυτή η ομάδα, η ομάδα μας τέλος πάντων, μας έχει φτάσει, εμένα και κάποιους άλλους τέλος πάντων που τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι απλά, να λέμε μερικές φορές, ρε μπάσκετ το κάνουν επίτηδες. Δεν σου λέω, δεν μπορεί να είναι τόσο άσχετη. Εντάξει, λέω... λες εσύ για τον Μίχελ και λέω και εγώ μάλιστα, παρόλο ότι σε μερικά πράγματα δεν συμφωνώ, αλλά λέω ναι. Ούτε ο Γεωργιάδης, ούτε ο προπονητής δεν παίρνουν χαμπάρι ότι η ομάδα είναι η μοναδική ομάδα να πούμε στην Ελλάδα που δεν έχει εξάρει. Ένα καθαρό, εγώ δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, έτσι, τον δίνει δανεικό. Να μας πει ποιος είναι εξάρει αυτή τη στιγμή. Ποιος, ο Κάνιας, ούτε άμα και άντε και είναι ο Κάνιας. Να τον πούμε και αυτό. Λοιπόν, δηλαδή ορίστε, τραυματίστηκε. Πες μου τώρα ποιος είναι εξάρει στον ΠΑΟΚ. Παίζει χωρίς εξάρει. Ο Γιάννης ο Δαμανάκης. Δεν καταλάβω, δεν το βλέπουν αυτό ότι θέλει μια μεταγραφή. Η ομάδα έχει 32 γκολ επιθετικά, μάλιστα. Έχει και φάει και 7 αμυντικά που σημαίνει ότι έχει την καλύτερη άμυνα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και πάει και παίρνει αμυντικό. Α, θες να τον πάρεις, πάρτον. Καμία αντίρρηση. Και εγώ λέω καλός παίκτης και τα λοιπά. Παρόλο που εντάξει, ξεφτιλιζόμαστε. 15 μέρες. Συμφώνησε ο Κάτσε, συμφώνησε ο Κωνσταντινίδης, τώρα γίνονται αυτοί. Τι λέτε ρε παιδιά, να μην συμφωνία της Γιάλτας να πούμε που χώρισε τον κόσμο ήταν σε λιγότερες μέρες, σε 4 μέρες το κλείσαν. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι μια δουλειά η οποία ξεκίνησε για αγορά και κατέληξε σε δανεισμό. Καμία αντίρρηση ρε φίλε. Δεν σου κάνει φίλε, θέλεις να έρθεις, να τελειώνουμε. Ο Παναθηναϊκός θέλει και ξερογλύφεται με τα λεφτά. Εκτός αν την κάνει γυριστή με το συνεταίρο του ο Αλαφούζος. Δεν ξέρουμε. Όσο δεν παίζει αλλά υπογράφη. Εγώ άλλο λέω. Έχετε μπλα στην κουρμπέλη ρε, δώστε ρε πόσο είναι, πάρτον ένα από. Εγώ με το κουρμπέλη ήμουνα ρε, γιατί ήμουν, είναι και έξι, είναι και στόπερ. Εγώ κουρμπέλη, ναι. Δεν το είπα τις πάρες. Πάρτον ένα φίλε. Αυτοί θέλουν 4 εκατομμύρια, εγώ λέω ότι σε 5 μέρες με 2,5 εδώ θα είναι. Απίστευτα πράγματα ας πούμε, έτσι. Τώρα όσον αφορά για τον Κουλούρη και τον Μπρίγιοβιτς, να ας πούμε ένα πράγμα που διαφωνώ Σταύρος αυτό, δεν μπορεί να πεις απλοποιημένο, εντάξει έπαιξε 3 φορές, ο Κουλούρης κέρδισε εκτός έδρας. Δεν λέω και κάτι, τα γεγονότα το λένε. Ξεκίνησε στον Πλατανιά και στην Κέρκυρα, ξεκίνησε στην ΑΕΚ, ξεκίνησε στον Ολυμπιακό και όπως είπε και προηγούμενος, και σε μια η ομάδα δεν είχε βρει κάποια πατήματα. Καταρχήν βλέπουμε ότι παίζει ας πούμε εκτός έδρας που λέμε ο Μπρίγιοβιτς και στα πόδια του η μπάλα φτάνει 3 φορές να πούμε στον αγώνα, έτσι. Ή έφτανε, τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ και σε αυτό ότι ο Κουλούρης πρεσάρει, κάτι που δεν κάνει ο... είναι πιο, πώς να το πω, συνεργάσιμος μπροστά με τους συμπαίκτες του, αλλά δεν ξέρω. Αλλά για μένα, αν είχε το... αν παραδείγματος χάρη έπαιρνε τον Κουρμπέλη, γκολ πίσω θα... δεν θα τρώει ούτε με αίτηση, έτσι, γιατί θα ήταν πολύ καλύτερος αμυντικά, λοιπόν, θα μηνόταν καλύτερα, και δεν θα έχει αυτό το πράγμα. Και ο Κουρμπέλης μπορεί να σου κάνει και μια παλιά, μπορεί να παίξει, εγώ τον έχω δει με τον Αστέρα εδώ πέρα, να παίζει στον Παναθηναϊκό μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα κατά συνθήκη να του λέει ο άλλος παίξει μπροστά να πει μέσα σε τερφό και είχε δοκάρει σε ένα παιχνίδι με τον πώς το λένε ο Κουρμπέλης είναι 24 χρονών αμυντικό χαφ στα στοιχεία που μας λείπουνε ωραία έτσι, πολύ καλή πρώτη πάσα. Ξέρετε δεν έχει κολλασί. Το πρωτάθλημα μπαίνει κατευθείαν και παίζει. Ναι, και δηλαδή παίζει αυτό το πράγμα που συμβαίνει με εμάς. Και αποκτάς και βάθος στα στόχα. Παιδί μου. Θέλα... Οι ΑΕΚ δηλαδή χαζοί είναι που πήραν δύο παίκτες και παίξανε. Ήδη παίξανε. Καλά εντάξει αυτός που έπαιξε προχθές αυτός ο Μωράν και ο Μασούρ. Λέτε, εγώ δεν εξετάζω αν είναι καλός ή κακός. Ναι. Αλλά παίρνεις ένα παίκτη, παίρνεις τον Αζεβέδο. Το οποίο το ξέρεις το πρόβλημα εδώ και 3 μήνες, 4 να πούμε και ο Αζεβέδο θα παίξει το Πάσχα. Όχι, δεν θα σου πει δηλαδή για να παίξει το Πάσχα. Όχι, ρε, θα τσικνοπέμπτη θα είναι μια χαρά. Απλά θα το κλείσουμε. Τι θες, την μεθεπόμενη Πέμπτη είναι. Έχουμε πρόγραμμα. Τα έχεις τσεκάρει και αυτά. Γιατί μερικές φορές λες, τι γίνεται, ρε, μάλλον το κάνουν επίτηδες αυτοί. Σου μιλάω ειλικρινά, Σταύρο. Απλά για τον Κουρμπέλη, επειδή ο Παναθηναϊκός απαιτεί 4 εκατομμύρια και ο παίκτης δεν είναι το 4 εκατομμύρια. Ναι, θα του δώσεις εσύ του Παναθηναϊκού ένα διάρι, δύο μισάρι και θα τον πάρεις, ας. Αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Θα σε παρακαλάνε εκεί στην Πατησίου να πούμε, θα σε τραβάνε από κάτω, μην φεύγεις μη. Αυτή είναι η άποψή μου, γιατί τα λεφτά αυτά τα πάρουμε πίσω. Θα τον πουλήσουμε το παίκτη σε 2 χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου και εγώ. Τι και το κυριότερο θα κάνεις τη δουλειά σου τώρα. Δηλαδή... 100%. Μισή ώρα δεν μιλούσα της πρόβλησης για αυτό το θέμα. Ναι. Μισή ναι. ώρα έκανα ανάλυση γιατί προτιμώ το Κουμπέλι. Ναι, ναι.
Ναι. Τώρα να πάρω και μισή έξω από το στούντιο. Τώρα έρχεται ο Μολέδο, αύριο έρχεται ο Μολέδο. Άσε ρε, δηλαδή στο τέλος να πούμε, το ξέρεις το ανέκδοτο με αυτό που λέει, άντε και εσύ και ο γκρίλος σου να πούμε. Εκεί μας έχουν φτάσει. Δεν θέλουμε ρε, άστε. Κρατήστε τον, φάτε τον, στείλτε τον να πούμε στην International. Πάρτε όμως κάτι να πούμε που να είναι χρήσιμο στην ομάδα. Δεν διαφωνώ μαζί σου. 2-2 σήμερα. Έλα. 2-2. 2-2 με το φίλο. Από εδώ και στο εξής, η πρώτη έξι που θα τηλεφωνήσετε στο 2-3-10-2-87-8-8-8. Διπλά εισιτήρια. Διπλά εισιτήρια. Προσφορά το στοίχημα βεβαίως. Για το ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. 3 η ώρα το μεσημέρι. Θα πας στη διαδήλωση και μετά στο γήπεδο. Η πρώτη έξι. Η πρώτη έξι. Άνοιξαν οι γραμμές λοιπόν για να διεκδικήσετε τα διπλά εισιτήρια για το γήπεδο της Τούμπας. Να έχετε στοιχεία μαζί σας, ταυτότητα και άμκα για να γίνει γρήγορη δουλειά. Αλλιώς σας κλείνουμε και πάμε στον επόμενο. Με Ζαμπράνο υπάρχει μια στασιμότητα στο θέμα και το αναφέρω μιας και χθες υπήρχε δημοσίευμα στην Γερμανία για τον Περουβιανό, ο οποίος λίγο αντιληφθήκα έχει αρχίσει να μπαίνει σε πρόγραμμα προπονήσεων, τουλάχιστον ατομικών προπονήσεων στην πατρίδα του. Ο Ζαμπράνο, ο οποίος είναι με το ένα πόδι εκτός Τούμπας, θυμίζουμε βεβαίως ότι είναι δανεικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ από την Ρούμπιν Καζάν, ωστόσο δεν έχει διευθετηθεί το θέμα, δεν έχει βρεθεί λύση φόρμουλα της συνεργασίας, οπότε για την ώρα, αν και δεν υπολογίζεται, αν και είναι εκτός πλάνων για τον ΠΑΟΚ, ο Ζαμπράνο ψάχνει την επόμενη ημέρα στην καριέρα του, έχει ρίξει δίχτυα στη Γερμανία, έτσι, εκεί που διατηρεί ένα καλό όνομα, εκεί που έχουν διάφορες επαφές οι εκπρόσωποι του. Χθες υπήρχε δημοσίευμα που ανέφερε ότι τον τσεκάρει η Κολονία. Εκασμένη Κολονία. Η Κολονία η οποία δύσκολα είναι, τελευταία στην Bundesliga. Τη βγάζει, δεν τη βγάζει τη χρονιά. Και ψάχνει ενίσχυση λοιπόν για να αποφύγει βεβαίως τον επιβιβασμό. Ένα από τα ονόματα τα οποία έπεσαν στο τραπέζι για να τσεκάρουν οι άνθρωποι της Κολονίας είναι αυτό του Κάρλο Ζαμπράνο. Ωστόσο, πολύ δύσκολα βλέπουν οι Γερμανοί, τουλάχιστον όπως ανέφερε το δημοσίευμα, να προχωράει συγκεκριμένη περίπτωση. Λογίζεται κανονικά σαν στόπερ του ΠΑΟΚ, έτσι μέχρι στιγμής ο Ζαμπράνο. Είναι μια κουβέντα σε κάποια φάση να μείνει, να μην μείνει, τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είχε καμιά ιδιαίτερη πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Ζαμπράνο, ο οποίος προτού φύγει από την Θεσσαλονίκη, θυμίζουμε ότι εξασφάλισε νωρίτερα άδεια δεδομένου ότι από το μάτς με την ΑΕΚ και μετά δεν υπολογιζόταν από τον Ράσβαν Λουτσέσκου, μάζεψε τα πράγματά του, μάζεψε τα πράγματα και της οικογένειάς του που ήταν εδώ, αποχαιρέτησε συμπαίκτες και ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε. Και μένει να λυθεί και τυπικά όμως το θέμα. Η Ρούμπιν Καζάν δεν τον θέλει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα θέλει κάπου να τον στείλει, κάπου και να τον δώσει. Τι θα κάνουμε. Είναι ξένος. Είναι και φρεσκοπαντρεμένος, ρε Σταύρο. Δηλαδή σκέψε το λίγο. Παντρεύτηκε. Εντάξει, θα χωρίσει όμως. Γιατί να χωρίσει. Δεύτερος γάμος. Ένα μήνα το κούβω. Ένα-ενάμιση. Δεν είσαι αισιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος, όχι. Είχε και παιδί με την συγκεκριμένη, την αποκατέστησε την κοπέλα βεβαίως. Ενώθηκαν έτσι με τα ιερά δεσμά του γάμου, εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, έκανε μια νέα αρχή. Κλαίνε κάτι κότερα εκεί στη Μηχανιώνα, κλαίνε. Να σου πω, έκανε νέα αρχή, έκανε το restart στην προσωπική του ζωή, που να κάνει και στην καριέρα του το restart. Λοιπόν, αυτά και με τον Ζαμπράνο. Υπάρχει ένας έλεγχος των δανεικών του ΠΑΟΚ, χωρίς να το ανοίξει το συγκεκριμένο θέμα. Είναι το καθιερωμένο report βεβαίως της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν σου πω από όλους τους δανεικούς του ΠΑΟΚ, έναν θέλω, δεν θέλω παραπάνω, να μου ξεχωρίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πέτυχε ο δανεισμός του απόλυτα βάσει της επιλογής που έγινε, βάσει των στατιστικών, βάσει της παρουσίας. Θα σου πω ένα θέλω, δεν θέλω. Ναι. Ένα προς ένα θα σου πω. Θα σου κάνω scouting report. Ωραία. Λάζαρος Λάμπλου. Έχει στοιχεία που μπορούν να τον οδηγήσουν στον ΠΑΟΚ κάποτε. Ναι. Πολύ καλά στον γκολ βγαίνει. Δηλαδή, ο Λάμπλου με το Λιμιό είναι η μίξη του τέλειου εξτρέμ. Δηλαδή ο ένας έχει έκρηξη, τακτική συμπεριφορά, είναι ομαδικός, ταχύτητα μεγάλη. Ο Λάμπρου ξέρει να βγαίνει στη φάση. Δεν είναι τόσο ομαδικός όμως. Όχι, δεν του λες δεν είναι ομαδικός, είναι, έχει και assist, έχει. Επιβεβαίνεις και εσύ ότι ο Λάμπρου έχει συμπάθεια στον ΠΑΟΚ. Τι είναι συμπάθεια.
Έχει αρέσει γενικότερα στον ΠΑΟΚ ο Λάμπρου. Κάποιες συμπάθειες έτσι με φόντο τον Γενάρη. Ο Μελίσσας ήταν εκτός αποστολής. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε για αυτή την αγωνιστική. Γενικά, ο Νίκος είναι ένα παιδί το οποίο, αν φτάσει σε ένα επίπεδο να είναι δευτεροτήτου τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ, θα πάρει χρόνο. Δεν είναι το φυσικό ταλέντο. Ήταν ο Παπαδόπουλος χθες στο παιχνίδι με την Λαμία και καταχειροκροτήθηκε βεβαίως από τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ποιος δε? Ο Παπαδόπουλος, ο βασικός πορτιέρε της Λαμίας, με το που έκανε την εμφάνισή του, χειροκροτήθηκε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Πατράλης παίζει δεν παίζει τον Πλατανιά, δεν είναι για επίπεδο ΠΑΟΚ πιστεύω εγώ. Τα παιδιά του Πανσεραϊκού επίσης δεν είναι για επίπεδο ΠΑΟΚ πιστεύω. Τάσος Δημητριάδης. Μυστήρια περίπτωση, έχει στοιχεία. Ο Ραγκέλοφ δεν είναι να κάνει την αποστολή του ξαδρά μας. Έχει τρεις του αδρομή του. Είναι, και για μένα... πάμε στους τρεις τους βασικούς για τους οποίους γίνεται μεγάλη συζήτηση, ειδικά μετά την κλήρωση του κυπέλου. Αυτός που ταιριάζει στο ποδοσφαιρικό ύφος του ΠΑΟΚ είναι ο Γιαννούλης. Πιο όριμος από ποτέ νομίζω. Βλέποντας λίγο φέτος τη χρονιά, δεν ξέρω, έχει πάρει θάρρος, του ταιριάζει, έβγαλε χαρακτήρα. Γιατί ξέρεις, το Γιαννούλη τον ξέραμε εδώ πέρα λίγο πιο low profile, λίγο ότι έψαχνε την ευκαιρία του, περίμενε. Νομίζω ότι έχει απελευθερωθεί πλήρως στον Ατρόμητο ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης ήταν πάντα σοβαρός. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν του έδωσε ποτέ την ευκαιρία να δείξει. Τώρα δείχνει, εγώ πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ κανονικά. Για τον Χατζησαΐα που πάει επίσης πάρα πολύ καλά, θεωρώ ότι στα στόπερ το βασικό χαρακτηριστικό είναι να μπορείς να παίξεις με μέτρα στην πλάτη, ερωτηματικό για τον Χατζησαΐα αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Και ο Γουάρντα. Και ο Γουάρντα δεν μπαίνει σε καλούπι. Ο Γουάρντα είναι για μια ομάδα τέτοιου είδους. Με την ομάδα πίσω από την μπάλα και στο χώρο. Πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά στις μεγάλες ομάδες δεν μπορείς να κάνεις, να έχεις ελεύθερο ρόλο εντελώς. Εκτός αν είσαι ο Μέση, αν είσαι ο Μαραντόνα. Που θα δουλεύει η ομάδα για σένα ακριβώς. Και θα περπατάς μέσα στο γήπεδο. Όπως το κάνει ο Μέση, όχι ο Χιουάρντ, έτσι. Ωραία, και αφού έκανες το scouting report των δανεικών, δεν μου ξεχώρισες ποιος θεωρείς ότι είναι η πιο πετυχημένη. Ο πιο πετυχημένος δανεισμός τέλος πάντων. Του, δεν τους ξεχωρίζεις. Επειδή λέμε τα στραβά του Μίχελ, να πούμε και τα καλά. Το ότι επέλεξε τον Ατρόμητο, γιατί δικιά του ήταν η συμφωνία με τον Αγγελόπουλο, τον τεχνικό διευθυντή του Ατρόμητου. Και με τους όρους που το έκανε ήταν πάρα πολύ καλή, σοφή επιλογή. Να τα λέμε όλα. Είπες για τον Γιαννούλη ότι ενδεχομένως να επιστρέψει του χρόνου, αλλά νομίζω ότι ο δανεισμός του είναι για 2 χρόνια, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, υπάρχει δικλίδα επιστροφής. Υπάρχει δικλίδα επιστροφής. Οι τρεις οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν στα παιχνίδια κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, θυμίζουμε πρώτο παιχνίδι κυπέλου, Τετάρτη ώρα Champions League, Σταύρο. 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. 21,45 για να συνηθίζεις. Κόμμα. Τι κόμμα, το κόμμα. Τελεία τέλος πάντων. Νωρίτερα θα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στις 7 σε ώρα Champions League. Λέω για να συνηθίζεις το 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Σε ώρα Champions League είναι το. Το πρώτο παιχνίδι ορίστηκε 10 παρατέταρτο. Αυτή η δουλειά δεν έχουν να κάνουν. Δηλαδή. Πάω κατρόμητος. Δηλαδή, καλές 2 θα φύγεις από την Τούμπα την Τετάρτη. Όχι, είναι τηλεοπτικό το θέμα γιατί είναι νωρίτερα το μάτσο του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. 7.30. Μπορεί να το θεώρησαν πιο εμπορικό, δεν ξέρω. Πιο εμπορικό είναι το 10.30 το Champions League. Δηλαδή η UEFA είναι ηλίθια που το βάζει 10.30 το Champions League. Δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Αυτή είναι η ώρα, αυτή ορίστηκε βεβαίως. Υπήρχαν και διάφορες αντιδράσεις γιατί τα παιδιά από επαρχία, που ο ΠΑΟΚ και αν δεν έχει κόσμο στην επαρχία, έτσι, δυσκολεύεται πάρα πολύ σε τέτοιες ώρες για να έρθει στο γήπεδο. Και όχι μόνο αυτό, και με τα λεωφορεία, δηλαδή και από Εύωσμο να θέλεις να έρθεις, από Νεάπολη να θέλεις να έρθεις, θα τελειώσει το παιχνίδι και το τελευταίο οριακά το προλαβαίνεις, δεν το προλαβαίνεις. Το παιχνίδι το οποίο ορίστηκε στις 10 παρατέταρτο, θυμίζουμε Τετάρτη, πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Ατρόμητο. Η αφορμή της κουβέντας μας ήταν οι τρεις δανεικοί. Με τούτα και με εκείνο ολοκληρώσαμε και σήμερα όλα τα μεταγραφικά. Κλείσαμε τους 5, τους 6. Τους 6. Αν τους κλείσαμε, τηλεφωνούν κι άλλοι. Εντάξει. Ωραία. Φορηγή. Φεύγει ο Τότας Μαχάλ. Φεύγει. Έκανε και σήμερα την παρουσία της και φεύγει. Σήμερα δεν ήταν εδώ ο Δημήτρης μαζί μας. Έχασε την πεθερά του. Συλληπιτήρια στη Φρόσο και στον ίδιο βέβαια και στα παιδιά που αγαπούσαν ιδιαίτερα τη γιαγιά. Καλή δύναμη στην οικογένεια να το ξεπεράσει.
Καλή δύναμη από όλους εδώ πέρα. Και επίσης, σε λίγο μαζί, η Ελένη Μπούτου θα συνεχίσει. Μάλλον τηλεφωνικά θα βγει ο Κώστας Βασιλόπουλος, που έχει και αυτός ένα θεματάκι. Για την εκπομπή σοβαρό, Full Επίθεση. Ωραία, και ο Γρηγόρης Ατρίδης από την Αθήνα, μιας και χάθηκαν οι γκόμενες στη Θεσσαλονίκη. Έγινε ερωτικός μετανάστης ο Φλωρός από την Καλαμαριά. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εμείς θα τα πούμε σε πολύ λίγο εδώ στην εκπομπή Full Επίθεση με Κώστα Βασιλόπουλο και Γρηγόρη Ατρίδη.